Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τη βοήθειά σας και τη συμπαράστασή σας στον αγώνα που δίνει ο οικισμός και η ενορία του Αγίου Παύλου Λινοπότη. Ο λυκός και οι όμορφες ενορίες. Θα μεταφέρω το χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Η θέση του είναι εκπεφρασμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την έχει διατυπώσει και προσωπικά στον κύριο Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση, και μέχρι εχθές έκανε ανοιχτή έκκληση να γίνει μια συγκέντρωση ανοιχτή, παλαϊκή, σε ανοιχτό χώρο, να συμμετέχουν όλοι, να μην είναι σε γραφείο κλειστό και να πάρθουν εκεί αποφάσεις με δημοκρατική διαδικασία. Τώρα, όλους μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτούμε για ποιο λόγο, πέρα το ότι συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπε ο Αντιδήμαρχος, αλλά μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτούμε με ποια κριτήρια επιλέχθηκε αυτός ο συγκεκριμένος χώρος για να τοποθετηθεί εδώ το hot spot ή κέντρο διέλευσης ή με οποιοδήποτε τρόπο έχει διατυπωθεί κατά καιρούς. Και λέμε με ποια κριτήρια, διότι όλοι όπως γνωρίζετε που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ, βλέπετε ότι πλάι στον χώρο που έχει επιλεχθεί βρίσκεται ένας ενοριακός ναός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκτός από τις Κυριακές, τις γιορτές, τις αργίες, που έρχει η προσέλευση κόσμου, που γίνονται οι τελετές, γίνονται τα μυστήρια γάμων, βαπτίσεων κλπ. Έχει η προσέλευση κόσμου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, απέναντι στα λίγα μέτρα από εμάς υπάρχει στρατόπεδο. Λίγα μέτρα πιο πέρα είναι οι αυλές, τα σπίτια των ανθρώπων, των κατοίκων. Είναι οικισμός εδώ πέρα. Λοιπόν, όλα αυτά, ο επαρχιακός δρόμος, όλα αυτά δεν αποτελούν εμπόδιο στο να γίνει μια τέτοια εγκατάσταση. Μας βάζει λοιπόν στη διαδικασία να σκεφτόμαστε για ποιους λόγους αποφεύθησαν άλλοι τόποι που προτάθησαν και επιλέχθηκε αυτός ο συγκεκριμένος χώρος, που επίσης βρίσκεται πολύ μακριά από την πόλη της ΚΟ, από το λιμάνι, από όπου έρχονται οι επισκέπτες, και πάλι εκεί πρέπει να επιστρέψουν. Και είναι ασφαλώς και για αυτούς μία επιπλέον ταλαιπωρία. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, με κίνδυνο της ζωής τους έρχονται από εκεί που ξεκίνησαν για να φτάσουν εδώ. Να τους φροντίσουμε όσο είναι το δυνατόν, όσο περνάει από το χέρι μας και όσο οι δυνάμεις μας αντέχουν. Αλλά αυτή η επιλογή εδώ πέρα δεν τους βάζει και αυτούς ακόμα στη διαδικασία περισσότερο να ταλαιπωρηθούν? Αυτά λοιπόν μας βάζουν στη διαδικασία να σκεφτόμαστε και να αγωνιούμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα για να διαδηλώσουμε και να πούμε την αντίθεσή μας σε αυτό το οποίο η κυβέρνησή μας ερήμη όλων λοιμών απεφάσισε να κάνει. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό υπευλήθησαν αιτήματα, εστάλησαν γράμματα, συλλέχθησαν υπογραφές, οι οποίες αποφάσεις ομόφωνες των τοπικών και δημοτικών συμβουλίων κλπ. Και σε όλα αυτά η κυβέρνηση έδειξε αδιαφορία. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να αγωνιζόμαστε. Οι άνθρωποι εδώ πέρα άφησαν τα μεροκάματά τους, άφησαν την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους και τα σπίτια τους και βρίσκονται εδώ πέρα όλο το 24ωρο. Κάποιος πρέπει αυτό να το σεβαστεί, την αγωνία τους, τον κόπο τους και το άγχος που δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση. Κάποιοι πρέπει να το σεβαστούν και να αλλάξουν τις αποφάσεις τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και θα είμαστε εδώ πάντοτε, έτσι, πολύ.